Καλημερίζω επίσης και τον κύριο Γιάννη Λεονταράκη από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης, γιατί η εντυπωρική περίοδος επεκτείνεται μέχρι και τις 15 του Νοέμβρη. Ξεκινήσαμε πιο μπροστά, κύριε Λεονταράκη, τα λέγαμε 20 του Απρίλη, θυμάμαι, την ημέρα που ξεκίνησε η εντυπωρική περίοδος, και πάμε μέχρι τώρα και τις 15 του Νοέμβρη. Φαντάζομαι οι καιρικές συνθήκες είναι η αιτία, έτσι. Καλημέρα κυρία Δουγεράκη, καλημέρα στους ακροατές. Όντως όπως το λέτε είναι, με απόφαση του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αιγαίου, του συντονιστή ουσιαστικά, παρατείνεται η αντιπερική περίοδο για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης. Μια λογική εξήγηση, όντως είναι ο καιρός, οι αυξημένες θερμοκρασίες, αυτό το παρατεταμένο καλοκαίρι έχει σαν αποτέλεσμα την παράταση της αντιπυρικής περίοδου, έχει σαν αποτέλεσμα την επιφυλακή έως τις 15 του μήνα των πυροσβεστικών υπηρεσιών της περιφέρειας, όλων των φορέων τέλος πάντων της πολιτικής προστασίας. Ως εκ τούτου απαγορεύεται κάθε καύση στο ύπαιθρο, οποιαδήποτε χρήση φλόγας, διότι και τα μέτρα αλλά και τα πρόστιμα ισχύουν στο ακέραιο. Καλά, ας προσέχουμε για να έχουμε καταρχήν, για να ξεκινήσουμε από εκεί και να μην αψηφούμε τον κίνδυνο, γιατί από τη μία έχουμε την ξηρασία και από την άλλη έχουμε τους ισχυρούς ανέμους συγγνώμη, που πραγματικά είναι ο εφιαλτικός συνδυασμός για την Κρήτη. Έβλεπα εκείνα τα στοιχεία ότι 23 πυρκαγιές πως κλήθηκε η πυροσβεστική να σβήσει στην Κρήτη μέσα σε 10 ημέρες από το neakriti.gr και 350 κατά τη διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περίοδου, όπως βλέπω και στο ρεπορτάζ του Χριστόφορου του Παπαδάκη στην εφημερίδα Νέα Κρήτη για σήμερα. Όλα αυτά μας κάνουν να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί, θα πρέπει να πω εγώ. Δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο, να μην αψηφούμε το κίνδυνο, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι θα προκύψει και αν μη τι άλλο σπαταλάμε το ίδιο μας το βιός, το περιβάλλον, τις περιουσίες, βάζουμε σε κίνδυνο τη ζωή μας και τη ζωή των άλλων. Είναι πόσο πιο απλά να το πούμε, έτσι δεν είναι? Σωστά κύριε Δουλγεράκη, η αλήθεια είναι πως ευτυχώς δεν είχαμε τις εικόνες τις οποίες είδαμε από την υπόλοιπη Ελλάδα, από τον Εύρο για παράδειγμα, από την Αττική, από την Πελοπόννησο, από τη Ρόδο. Ευτυχώς τέτοια περιστατικά δεν είχαμε, όμως τα 350 περιστατικά δεν πάβει να είναι λίγα. Σχετικά ήταν ένα καλό καλοκαίρι, μια καλή αντιπυρική περίοδο για τις υπηρεσίες όλες. Όπως είπατε κι εσείς, να προσέχουμε για να έχουμε, είναι άδικο, είναι κρίμα να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Το καθήκον είναι κρίμα να κινδυνεύουν οι ανθρώπινες ζωές από αμέλεια, από πυρκαγιά, ναι, από δόλο τέλος πάντων. Έστω και αυτούς τους λίγους πνεύμονες πρασίνου που έχουμε στο νησί, να τις διατηρήσουμε ως κόρη οφθαλμού, να τις διαφυλάξουμε και γιατί όχι στο μέλλον να δημιουργήσουμε όλα εκείνα τα εχέγγυα, όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που τουλάχιστον τα παιδιά των παιδιών μας να απολαύσουν ένα πιο πράσινο νησί. Να προσέχουμε για να έχουμε. Κάτσε τώρα να δούμε, όπως λέει και ο λαός, πώς θα πάει και θα προχωρήσει παρακάτω και η αντιπυρική περίοδος και ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, γιατί με αυτά τα οποία λέγατε εσείς και αποκάλυπτε η εφημερίδα Νέα Κρήτη πριν από αρκετό καιρό, επιβεβαιώθηκαν και διαστόματος του Περιφερειάρχη Κρήτης. Άντε να δούμε πώς θα πάει παρακάτω τώρα αυτή η ιστορία, για να δούμε ποιος θα αναλάβει πραγματικά όλο αυτό το μέγεθος που λέγεται πολιτική προστασία, έτσι, και ποιος ιδιώτης, ποιοι ιδιώτες, τα ΙΠΕΔ, ποιοι μπαίνουν στη μέση και πολλά άλλα. Πρέπει να υπάρξουν πάρα πολλές διευκρινήσεις από εδώ και κάτω. Λες και το κάνανε, κύριε Λονταράκη, επίτηδες, έτσι. Λες και όλα αυτά τα χρόνια ο κάθε κρίκος της αλυσίδας, γιατί έτσι τον αποκαλείτε εσείς, που έσπαγε, δεν διορθωνόταν. Λες και κάποιος να το κάνει επίτηδες. Κύριε Λονταράκη, χθες από δημοσιεύματα αγιεύσαμε, διαβάσαμε ότι πρόκειται να γίνει κάποια αναδιάδρωση στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας. Βέβαια, όπως είπατε και εσείς, το κομμάτι της διαχείρισης των δασικών συστημάτων της Κρήτης και της Ελλάδας γενικότερα, δυστυχώς για εμένα, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, παραχωρείται σε ιδιώτες, σε κοινοπραξία ιδιωτικών εταιριών, οι οποίες θα συντάσσουν μελέτες όσον αφορά την πυροπροστασία. Καλοδεχούμενες σε κάθε περίπτωση, αλλά εμένα η ένστασή μου και η άποψή μου, και το πιστεύω βαθύτατα, είναι ότι θα πρέπει να έχει ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες, λόγου χάρη οι δασικές υπηρεσίες που έχουν τον πρώτο, τον κύριο λόγο, είναι καθήλυνα αρμόδιοι και υπεύθυνοι όσον αφορά τα δάση, να τις ισχυροποιήσεις, να τις εξοπλίσεις και κατ' επέκταση να δεις και συμπράξεις με ιδιώτες. Από δημοσιεύματα φαίνεται ότι θα πάμε σε κάποιο είδους αναδιάθρωση.
Για παράδειγμα, ένα μέτρο το οποίο επίκειται είναι ότι όλες αυτές οι υπηρεσίες που έχουν να κάνουν και με την πρόληψη, όπως για παράδειγμα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, που για όσους παρακολουθούν το ζήτημα υπήρχαν δειγνοκονομίες στο παρελθόν όσον αφορά τις προβλέψεις, θα ενταχθούν σε ένα φορέα. Αυτό είναι καλό από τη μια. Διότι η όποια πρόβλεψη, η όποια απόφαση, η όποια τέλος πάντων κατεύθυνση θα είναι από κοινού. Αλλά βλέποντας τα δημοσιεύματα, κυρία Λουγεράκη, πέρα τον έλεγχο που θα ασκεί η πολιτεία στο ΣΟΤΑ όσον αφορά την ολοκλήρωση του έργου, και καλώς θα πρέπει να υπάρχει, αν και σας διαβεβαίω όσον αφορά την περιφέρεια, προσπαθούμε να είμαστε εκεί μέσα στα χρονοδιαγράμματα εντάξει, αλλά και στο αποτέλεσμα των έργων σε ό,τι έχουν να κάνουν με το κομμάτι της πολιτικής προστασίας. Δεν είδα κάπου να γίνεται λόγος για την αναδιάθρωση των ΟΤΑ, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε πει πολλές φορές. Ισχυρή ΟΤΑ, ισχυρό Δήμος, ισχυρή περιφέρεια σημαίνει και σωστή και καλύτερη και μεγαλύτερη θωράκιση. Και να υπάρχει έλεγχος, δεν είπε κανείς το αντίθετο, αλλά να ξεκινήσουμε από αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, αν θέλετε, σας εκφράζω και ένα παράπονο, διότι για άλλη μια φορά διαβάζουμε πράγματα τα οποία θα συμβούν χωρίς να μας ρωτήσουν, δηλαδή, στο κάτω-κάτω. Χωρίς να ρωτήσουν την αυτοδιοίκηση, χωρίς να πάρουν έστω την άποψη της αυτοδιοίκησης. Λοιπόν, εγώ το αφήνω αυτό. Είναι αναπάντητο. Σε ό,τι έχει να κάνει με την αναδιάρθρωση της πολιτικής προστασίας περί ιδιωτικοποιήσεων, περί ΟΤΑ, τα στοιχεία που είχαν ζητήσει τα στείλατε ως περιφέρεια. Δηλαδή, που είναι το πιο κοντινό βενζινάδικο, που είναι ο πιο κοντινός σταθμός, οι παιδικές χαρές, τα πάντα όλα. Έχουν τα πάντα. Ούτως ή άλλως είναι εύκολο να δηληθούν και από το διαδίκτυο και από την ιστοσελίδα της περιφέρειας. Τα έχουν. Μάλιστα. Έχουν αποστελεί όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν ζητήσει. Το ζητούμενο είναι το κόστος, και γι' αυτό πάμε σε αυτή την ιστορία. Γιατί αν δεν ήταν το κόστος στη μέση, θα ήταν αλλού τα πράγματα και πραγματικά το δημόσιο θα είχε όλη την ευθύνη και το κράτος και η πολιτεία θα είχε την ευθύνη όλο αυτού του εγχειρήματος που τα τελευταία χρόνια αφαιρείται κομματάκι ο κάθε κρίκος της αλυσίδας για να φτάσουμε στο σημερινό. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, κύριε Λονταράκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.